μας φίλη, λόγος Ρωμαϊκός και απόψε και στη σημερινή μας κουβέντα να θυμηθούμε τα λόγια του διάσημου και περίφημου λογοτέχνη, του Ρώσου, του Ντοστογεύσκη, ένας συγγραφέας και λογοτέχνης παγκοσμίου εμβελίας, διαχρονικός, τεράστιο το έργο του, αλλά αυτό που έχει μείνει στην ιστορία είναι μια κουβέντα που είχε πει, που ίσως λίγο πολύ όλοι θα την έχουμε ακούσει. Λέει συγκεκριμένα, χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Ισχύει αυτό και σήμερα? Και τι είναι η θρησκεία ως φαινόμενο, τι είναι και η άρνηση προς τη θρησκεία, δηλαδή η αθεία και αυτή ως φαινόμενο, είναι το θέμα που επιλέξαμε να συζητήσουμε με τον εκλεκτό προσκεκλημένο μας σήμερα και μέσα από την κουβέντα να κατανοήσουμε έννοιες όσον αφορά τι είναι η θρησκεία, τις ιστορικές καταβολές, πώς ξεκίνησε, να διερευνήσουμε τη περίπτωση να δούμε κατά πόσο η θρησκεία αποτελεί κάτι έμφυτο, σαν μια οντολογική κατάσταση δηλαδή, ή είναι εφεύρημα της ιστορίας και των εποχών που μέχρι σήμερα, γιατί άλλωστε κι άλλες ιδεολογίες που θα τις αναφέρουμε και αναλυτικότερα, πολλές φορές έχουν αναφερθεί στην θρησκεία ως όπιο του λαού, την έχουν χαρακτηρίσει. Θα τα δούμε όλα αυτά, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και γιατί να μην είμαστε αισιόδοξοι και να μην το λέμε από τώρα ότι θεωρούμε ότι θα είναι μια πολύ καλή κουβέντα. Πρώτα απ' όλα κοντά μας είναι ο καλός μας συνεργάτης, διακεκριμένος θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Λάμπρος Πόντζος, τον οποίο και καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στο στούντιο. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας, κύριε Πλάνο. Καλησπέρα και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Και έχω και εγώ την βεβαιότητα ότι θα έχει ενδιαφέρον υποψηνή μας συζήτηση. Γιατί η θρησκεία είναι ένα από τα ισχυρότερα, θα έλεγα, έμφυτα του ανθρώπου. Πανανθρώπινο φαινόμενο, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Και διαχρονικό σε όλες τις εποχές. Εγώ δεν κρύβω, κύριε Σποντζό, ότι αφορμή που ήθελα να την κάνουμε αυτή την κουβέντα, μέσα από την προβληματική που έκανα στην εισαγωγή, είναι και ένα άρθρο που είχατε γράψει, είχατε σχολιάσει μέσα από το άρθρο σας, τα φαινόμενα της σύγχρονης αθείας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί για να δώσουμε και ένα ερέθισμα στους αγαπητούς μας φίλους εδώ. Είχατε αναφερθεί ότι πρόσφατα στην Αγγλία ιδρύθηκε κάτι το πολύ παράδοξο. Έτσι. Δηλαδή, οι αθεϊστές ίδρυσαν εκκλησία. Θρησκεία. Μια θρησκεία δηλαδή. Ακριβώς. Έτσι είναι. Ίδρυσαν μια θρησκεία. Όντως, κύριε Βλάνο. Ακούγεται πολύ παράδοξο αυτό. Πολύ παράδοξο. Είναι σημεία των καιρών. Σημεία των καιρών, βεβαίως, για εμάς που ασχολούμαστε χρόνια με όλα αυτά τα θέματα, με θέματα θρησκείας, θρησκειολογίας κλπ. Δεν είναι παράδοξο. Γιατί το λέμε από τώρα και θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα τεράστιο οντολογικό κενό μέσα στην ψυχή τους και ήταν άδειο. Και με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να το γεμίσουν αυτό το κενό. Δεν γεμίζει, βλέπετε, χωρίς Θεό η ψυχή μας. Και αυτοί προσπάθησαν και προσπαθούν, απεγνωσμένα βεβαίως, να γεμίσουν αυτό το κενό με μια θρησκεία χωρίς Θεό. Μάλιστα. Και μάλιστα σε ένα άρθρο, παλιότερο άρθρο. Αυτό είναι και μια τραγικότητα του ανθρώπου, του σύγχρονου. Βεβαίως. Αυτό φανερώνει η κατάληξη. Ακριβώς. Φανερώνει την τραγικότητα αυτών των ανθρώπων. Φανερώνει, κύριε Μπλάνο, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το κενό, το μεγάλο υπαρξιακό κενό μέσα τους. Είναι φοβερό ο άνθρωπος να έχει μέσα του υπαρξιακό κενό. Και σε αντίθεση, θα δούμε στη συνέχεια ότι οι άνθρωποι που θρησκεύουν, και όχι απλά θρησκεύουν, αλλά κυρίως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια γιατί το λέω εδώ. Είμαστε γεμάτοι, είμαστε πλήρεις, η ψυχή μας είναι γεμάτη και δεν έχουμε κενά. Και γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να βλέπουμε τη ζωή αισιόδοξα, να δημιουργούμε και να προσπερνάμε τα προβλήματα της ζωής με αισιοδοξία, με ηρωισμό και με καρτερία. Θα τα δούμε αυτά γιατί πραγματικά δεν είναι και μια κατάσταση που απλώς εύχεται κανείς. Πολλές φορές θα μπορούσε κανείς να πει, αλλά θα φανεί μες στην κουβέντα για να γίνει κατανοητό. Είναι πολύ σημαντικό για τις εποχές μας να μην καταλήξουμε και εμείς σε τραγικές τέτοιες πορείες και διαδρομές και επιλογές. Να δούμε όμως κατά πόσο η έννοια αυτή, όταν κανείς την επιλέξει βιωματικά της θρησκευτικής επιλογής, και να δούμε και ποιας, γιατί δεν είναι βέβαια όλα ίδια. Όχι, βέβαια.
Μήπως είναι μια αυτυποβολή. Πολλά θα μπορούσε κανείς να αναφέρει, ότι πείθουμε τον εαυτό μας, ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη. Από εκεί ξεκινάνε κάποια πράγματα. Και είναι γεγονός ότι και πολλοί άνθρωποι και σήμερα έχουν μια άγνοια και υπάρχει και μια διαστρέβλωση γενικότερα της αλήθειας που επιτείνει το πρόβλημα και είναι πολύ εύκολο, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, στο ρεύμα της εποχής, να μην πω κιόλας, κύριε Σκότζο, ότι αποτελεί και ένα θέμα που ανεβάζει κατά κάποιο τρόπο το προφίλ μας στην κοινωνία σήμερα, αν κάποιος δηλώσει ότι είναι άθεος. Δηλαδή αυτομάτως ανεβαίνει το πρεστίζ του. Αυτή είναι μια απίστευτη παγίδα, δηλαδή, είναι τρομερό. Αλλά θα ήθελα όμως στην κουβέντα μας, για να γίνει πιο κατανοητή η κουβέντα μας, να ξεκινήσουμε και από τους όρους. Δηλαδή, τι είναι τελικά θρησκεία. Ναι, όπως το είπατε, κύριε Μπλάνο, είναι σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτή τη διαπίστωση ότι η ανθρωπότητα σήμερα βιώνει μια πρωτοφανή, θα έλεγα, πνευματική σύγχυση. Δεν είναι εποχή άθρησκος εποχή, προσέξτε. Και εδώ είναι το παράδοξο της εποχής μας. Βεβαίως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ρεύμα αθεΐας και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Η αθεΐα αντιμετωπίζει κρίση. Και ένα από τα συμπτώματα της κρίσης, όπως θα δούμε, είναι και ακριβώς αυτό, η ίδρυση μιας εκκλησίας εντός εισαγωγικών. Μιας θρησκείας άθεης εντός εισαγωγικών. Βεβαίως να ξεκινήσουμε να δούμε καταρχήν τι είναι θρησκεία, για να καταλάβουν και οι αγαπητοί μας τηλεθεατές για τι πράγμα μιλάμε. Ο άνθρωπος, κύριε Μπλάνο, είναι, σύμφωνα με τη χριστιανική μας αντίληψη, αλλά και γενικότερα, τουλάχιστον οι περισσότερες θρησκείες αυτό διδάσκουν, ότι ο άνθρωπος είναι διφυής. Είναι ταυτόχρονα, αποτελείται από σώμα, από το υλικό μέρος και από την ψυχή. Το άειλο κομμάτι του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν το μεν σώμα τρέφεται από τα υλικά πράγματα, από την τροφή, από το νερό, από τον αέρα, όμως η ψυχή γι' αυτή θέλει να τραφεί. Και η τροφή της ψυχής είναι άειλη, όπως και άειλη είναι και η ίδια η ψυχή. Γι' αυτό λοιπόν και ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη ως έμφυτη πραγματικότητα, που το είπατε προηγουμένως στον πρόλογό σας, αισθάνεται την ανάγκη να τρέφεται από κάτι τι υπερφυσικό έξω από τον εαυτό του άνθρωπος και η ψυχή. Συνεπώς, κύριε Σκότζο, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, και αυτό, όπως είπατε, το αποδέχονται, είναι μια ανάγκη, όλες οι θρησκείες. Έτσι. Είναι μια έμφυτη κατάσταση. Είναι μια έμφυτη κατάσταση, μια ανάγκη του ανθρώπου να αναφέρεται σε κάτι το ανώτερο έξω από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και στις θρησκείες, τουλάχιστον στις θρησκείες του κόσμου, αυτό αναφέρεται είτε ως Θεός, ως Θεοί όταν είναι πολυθεϊστικές θρησκείες, και σε άρκες, σε φιλοσοφικά ακόμα συστήματα μπορούμε να το βρούμε αυτό, να αναφέρεται εκεί ως υπέρτατη δύναμη, ως υπέρτατο αγαθό και ούτω καθεξής. Και φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να μιλήσουμε για την φιλοσοφική έννοια της θρησκείας και όχι απλά ως φαινόμενο, έμφυτο φαινόμενο. Τώρα, ως όρος θρησκεία, δεν συμφωνούν οι θρησκεολόγοι και οι ερευνητές. Θρησκεολογία πάντως είναι η επιστήμη που ασχολείται. Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις θρησκείες. Ναι. Λοιπόν, το όρος θρησκεία, δεν ξέρουμε από πού προήλθε η λέξη αυτή. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Μια ερμηνεία λέει ότι είναι από το άνω θρόσκο, από ότι ο άνθρωπος τον τίνει προς τα πάνω και προς τα πάνω κατά αυτόν είναι το ανώτατο όνο, Θεός ή Θεοί, αν είναι πολυθεϊστική θρησκεία. Υπάρχει μια άλλη ερμηνεία από τις γυναίκες των Θρακών, εκεί στην αρχαία εποχή που είχαν πολύ έντονο το συνέστημα και βίωναν τη θρησκεία οι γυναίκες των Θρακών, μπορείτε να προήλθε και από εκεί. Αλλά εφόσον δεν συμφωνεί κανείς με όλα αυτά και δεν υπάρχει μια παρεδεδομένη, θα λέγαμε, ένας ορισμός της θρησκείας, το αφήνω όμως έχει και εμείς θα το εξετάσουμε πια ως φαινόμενο. Αν ανατρέξουμε, κύριε Μπλάνο, στα βάθη της ιστορίας, αν ανατρέξουμε στις αρχαιολογικές ανακαλύψεις, αν εξετάσουμε τον όρο θρησκεία και το φαινόμενο θρησκεία μέσα από την ανθρωπολογία, θα δούμε ότι ουδέποτε, προσέξτε, στην ιστορία της ανθρωπότητος υπήρξε εποχή άθρησκος. Δεν υπήρξε ποτέ. Επίσης δεν υπήρξε ποτέ λαός άθρησκος. Που σημαίνει αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος από την γένεσή του, από την εμφάνισή του
στον πλανήτη Γη, φέρει μαζί του και το φαινόμενο θρησκεία. Και είπαμε και σε καμιά εποχή δεν υπήρξε άθρησκος. Εδώ θα ήθελα... Αυτό πώς αποδεικνύεται, γιατί η πολέμη της θρησκείας γενικότερα αντιλέγουν και αντιτάσσουν τα επιχειρήματα ότι στο απότερο παρελθόν δεν θρήσκευε ο άνθρωπος. Αυτό, από την άλλη μεριά, εγώ έχω γίνει πολλές φορές δέκτης κάποιων μελετών που έχει τύχει να διαβάσω, που πέσει στα χέρια μου, ότι η μεγαλύτερη απόδειξη, και αυτό θα μας το επιβεβαιώσετε κι εσείς, της απότερης σχέσης του ανθρώπου με τη θρησκεία ως έμφυτης κατάστασης και όχι ως επινόησης, ξεκίνησε και μέσα από τα ευρήματα που είπατε, από τις περιπτώσεις που σε λαούς που δεν είχαν καμία επικοινωνία μεταξύ τους, που ζούσαν σε πρωτόγονη κατάσταση, αποδείχθηκε ότι εφάρμοζαν τελετουργικά προς ένα ανώτερο όν, χωρίς να έχει σημασία αν αυτό ήταν αληθινό ή όχι, αλλά ήταν η τάση έμφυτη προς το θείο, σε περιπτώσεις που είπαμε δεν έχουν καμία γεωγραφική συγγένεια ή κοντινότητα μεταξύ τους. Έτσι. Αυτό σημαίνει κάτι. Έτσι, σημαίνει. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη απόδειξη, κύριε Μπλάνο, ότι ο άνθρωπος πάντοτε θρήσκευε. Ο ηθαγενής δηλαδή της Ακριβώς, Αφρικής, εκεί ήθελα να φτάσω. Με τον ηθαγενή της Λατινικής Ακριβώς. Αμερικής. Λοιπόν, οι μεγάλες ανακαλύψεις που έγιναν στους σύγχρονους χρόνους και ανακαλύφθηκαν λαοί πράγματι πρωτόγονοι, οι οποίοι ζούσαν τη ζωή που ζούσαν οι Ευρωπαίοι, θα λέγαμε, πριν από 50, 60, 70, 100 χιλιάδες χρόνια, έτσι, σε τέτοια κατάσταση. Και σε αυτούς τους ανθρώπους, όταν ανακαλύφθηκαν αυτές οι φυλές, είτε στην Πολυνησία, είτε στη ζούγκλα του Αμαζονίου, δεν ξέρω πού αλλού, δεν βρέθηκε φυλή ή λαός τέτοιος που να μην έχει ιερό, που να μην λατρεύει κάποια θεότητα, κάποιες θεότητες. Βέβαια κάποιοι θέλοντας να διαστρεβλώσουν από τους αθεϊστές, να διαστρεβλώσουν αυτή την πραγματικότητα, είπαν ότι βρήκαμε μια φυλή κάπου που δεν είχε ιερά. Και τι ανακαλύφθηκε, ότι αυτοί οι άνθρωποι όταν είδαν τους Ευρωπαίους ή τους Αμερικανούς, δεν ξέρω, από τους, εμάς τους πολιτισμένους που πήγαν οι δικοί μας να τους ανακαλύψουν, έκλεψαν τα ιερά τους. Φοβήθηκαν τη βεβήλωση. Και αυτά ανακαλύφθηκαν αργότερα. Οπότε καταραίει ο μύθος ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν θρησκεία. Έχουν θρησκεία. Όμως να πούμε και το άλλο, κύριε Μπλάνο, ότι οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις δεν μας διαφωτίζουν πέρα από το 5, 6, 7.000 π.Χ. Εκεί έχουμε ανακαλύψεις που μπορούμε να δούμε έτσι, σε παλαιολιθικούς, νεολιθικούς και παλαιολιθικούς οικισμούς, να δούμε κάποια ιερά. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να μας αποδείξουν και οι ίδιοι αθεϊστές ότι δεν υπήρξε θρησκεία, γιατί δεν υπάρχουν αποδείξεις. Άρα λοιπόν στη σφαίρα της εικασίας είναι και αυτή. Εμείς όμως με τους αγρίους, με τους ανθρώπους, τις πρωτόγονες αυτές τις φυλές που ανακαλύφθηκαν, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι πράγματι ο άνθρωπος αφότου... Μιλάμε για πρωτόγονες φυλές που ανακαλύπτονται ακόμη και μέχρι τις μέρες μας. Και μέχρι τις μέρες μας, ναι. Αν και νομίζω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν φυλές που να μην έχουν ανακαλυφθεί, αλλά αυτές που ανακαλύφθηκαν μέσα στον 19ο και τον 20ο αιώνα. Λοιπόν, δεν βρέθηκε λοιπόν λαός που να μην έχει... Που να με θρησκεύει. Αλλά θα σας πω και υπάρχουν και θεωρίες όσον αφορά την προέλευση. Υπάρχουν θεωρίες από μέρος των αθεϊστών. Βεβαίως κάποιοι έτσι, φιλόσοφοι στο παρελθόν, κυρίως στα χρόνια του διαφωτισμού και λίγο αργότερα, είπαν ότι ο άνθρωπος δημιούργησε τη θρησκεία από φόβο, γιατί ο ίδιος αισθάνονταν να τελείσει φοβισμένος μέσα σε ένα φιλόξενο φυσικό περιβάλλον και άρχισε να πλάθει μέσα στο μυαλό του. Το άγνωστο δηλαδή. Το άγνωστο τον φόβιζε, τον φόβιζε επίσης και ο θάνατος. Όλα αυτά λοιπόν του δημιούργησαν μια ψευδέστηση κατά τους αθέους πάντα για να δημιουργήσει μια ψεύτικη εξάρτηση από ένα ανύπαρκτο υπερβατικό όν. Λοιπόν, αυτά λένε, αλλά είναι αστήρικτα, κύριε Μπλάνο. Δεν μπορούν να στηριχθούν αυτά τα πράγματα. Απ' την άλλη μεριά όμως, εμείς ως θρησκευόμενοι. Έχουμε τα δικά μας τεκμήρια που μπορούμε να καταρρύψουμε άνετα αυτές τις θεωρίες, είτε μέσα από την αρχαιολογία, όπως είπα, είτε μέσω της ανθρωπολογίας, τη μελέτη της ανθρωπολογίας, αλλά και μέσω της ιστορίας. Θα σας έλεγα το εξής, είναι ένα κλασικότατο χωρίο, απόφθεγμα ενός μεγάλου αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου, του Πλούταρχου. Ο Πλούταρχος, λοιπόν, θέλοντας ο μεγάλος αυτός χειρονεύς φιλόσοφος, ο οποίος έζησε τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα,
έγραψε μια επιστολή σε έναν, σε έναν επικούριο φιλόσοφο, τον Κολώτη. Και φαίνεται ο Κολώτης και οι επικούριοι, θα το δούμε στη συνέχεια, δεν πίστευαν στην ύπαρξη θεών για την εποχή εκείνη ή θείου, έτσι. Και του έγραψε μια επιστολή και διασώθηκε αυτή η επιστολή. Εκεί του λέει ότι γύρισε, λέει, σχεδόν το όλο τον κόσμο. Και πράγματι ήταν κοσμογυρισμένος ο Πλούταρχος. Και βρήκα, λέει, πόλεις ατυχείς τους, δεν είχαν τύχη. Βρήκα πόλεις που δεν είχαν γυμναστήρια. Βρήκα πόλεις που δεν είχαν σχολεία. Βρήκα πόλεις που δεν είχαν διάφορα άλλα πράγματα που τα συναντάμε συχνά στις άλλες πόλεις. Όμως, λέει, πόλεις και λαούς χωρίς ιερά, βωμούς, ναούς, ιερείς, τελετουργικά, δεν συνάντησα πουθενά, λέει ο Πλούταρχος. Είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα. Μάλιστα. Και σχεδόν τα ίδια λόγια είπε και αργότερα, λίγο, είχε πει, όχι, συγγνώμη, τον προηγούμενο αιώνα, ο Κικέρονας, ο μεγάλος αυτός Λατίνος συγγραφέας και φιλόσοφος, ο Κικέρον, τα ίδια πράγματα είχε πει. Που σημαίνει, κύριε Μπλάνο, ότι δεν το ψάχνουμε και πολύ, η θρησκεία για μας είναι έμφυτη, δεν το συζητάμε καθόλου και δεν υπήρξε, το επαναλαμβάνω αυτό, εποχή άθρησκος και εποχή και λαός άθρησκος, χωρίς ιερά, θυσίες, θεούς κλπ. Στο διάβα των αιώνων. Θα μου πείτε, μα υπάρχουν οι άθεοι. Ο κανόνας, κύριε Μπλάνο, έχει τις εξαιρέσεις του πάντα. Και οι άθεοι δεν υπήρξαν ποτέ κανόνας μέσα στην ιστορία, δεν υπήρξαν ποτέ πλειοψηφία, δεν έγιναν ποτέ καθολικά αποδεκτοί οι απόψεις τους και οι ιδέες τους και υπάρχουν ως ένας, είναι μια εξαίρεση του κανόνα μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Θα μπορούσαμε, όπως είπατε, και την αθεία να την μελετήσουμε και να την αναλύσουμε σαν ένα κοινωνικό φαινόμενο και την ιστορική διαδρομή, πώς και τι ξεκίνησε. Πιστεύω μέσα στον χρόνο που έχουμε να τα πούμε και αυτά, γιατί σίγουρα θα έχει και ενδιαφέρον. Έχω διαβάσει κατά καιρούς ότι η αθεία είναι και αποτέλεσμα του υλισμού γενικότερα, της υλιστικής κοινωνίας. Θα το δούμε και αυτό, δεν ξέρω. Ναι, βεβαίως, αν ναι. Αυτό ισχύει τελικά. Ωραία. Όμως μιλήσαμε και για την επιστήμη που ασχολείται με τη θρησκεία, τη θρησκεολογία, η οποία θα έχει ενδιαφέρον έτσι επιγραμματικά να δούμε σε τι τύπους και κατηγορίες κατατάσσει τις θρησκείες. Ναι, η θρησκεολογία είναι ένας και να δούμε κλάδος και τα κύρια συστατικά της θρησκείας των ανθρωπιστικών επιστημών. Μελετά τις θρησκείες ως φαινόμενο, ως κατηγορίες, ως ιδεολογίες, το αντίκρισμα και τον αντίκτυπο που έχουν οι θρησκείες μέσα στο κοινωνικό σύνολο και ούτω καθεξής. Βεβαίως, αν μελετήσουμε την ιστορία τώρα των θρησκευμάτων που το αναλύει η θρησκεολογία, μπορούμε να δούμε, κύριε Μπλάνο, την εξέλιξη της θρησκείας μέσα στους αιώνες και αυτό έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Αυτό φαίνεται, όπως είπαμε, και μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά όμως και μέσα από την μελέτη της ανθρωπολογίας και της ιστορίας, μέσα από τις μυθολογίες των λαών. Μπορούμε να πούμε ότι όντως η θρησκεία ξεκινάει από μια πρωτόγονη πράγματι κατάσταση, αυτό είναι γεγονός. Και θα δούμε παρακάτω, όταν μιλήσουμε για την θρησκεία από την άποψη της χριστιανικής διδασκαλίας, θα δούμε γιατί ξεκινάμε έτσι. Έχει ενδιαφέρον να το πούμε. Αλλά όμως ξεκινάμε τώρα να δούμε ως ιστορικό γεγονός την θρησκεία. Ξεκινάμε από πρωτόγονες. Και ως επιστήμη, κύριε Σκότζο, αυτά θα έχουν πολύ ενδιαφέρον να τα δούμε. Μα βέβαια. Μέχρι, μέσα από αυτή την ανάλυση, την επιστημονική ανάλυση της θρησκεολογίας και μέσα από την ιστορική διαδρομή που θα μας δώσετε τώρα στην κουβέντα πάνω, να δούμε και στο διατάφτα τελικά τι λέει και η επιστημονική ανάλυση της θρησκεολογίας, κατά πόσο η επίδραση στον άνθρωπο και στην κοινωνία των θρησκειών έχει μέχρι τώρα ιστορικά θετική ή αρνητική, επιδραση. Και αυτό είναι βεβαίως, και έχετε πριν δίκιο. Πάμε στα επιμέρους. Έχετε δίκιο, γιατί αν διαβάσουμε ένα αθεϊστικό έντυπο, παράδειγμα, ή ακούσουμε έναν αθεϊστή, ας πούμε, να μας μιλάει, αυτός κατευθείαν θα μας πει ότι έχει αρνητικότατες επιδράσεις η θρησκεία στο άτομο και στο κοινωνικό σύνολο. Ας τελειώσουμε όμως με την ιστορική αναδρομή, γιατί θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Έχουμε λοιπόν τις πρωτόγονες μορφές θρησκευτικότητας που είναι η προγονολατρία, η νεκρολατρία, ο ανιμισμός και μάλιστα τέτοιες μορφές συνάντησαν
οι εξερευνητές στους πρωτόγονους λαούς. Τέτοιες μορφές θρησκευτικότητας υπήρχαν εκεί, φετιχισμός, λατρεύανε κάποια αντικείμενα, ζώα, ζωολατρία και ούτω καθεξής. Όμως σιγά σιγά, εφόσον ο άνθρωπος εξελίσσεται πολιτισμικά, αρχίζει και η θρησκεία και παίρνει μια μορφή πιο εκλεπτισμένη. Έτσι φτάνουμε λοιπόν στην προσωπιποίηση πια των ο άνθρωπος λάτρευε συν της άλλης και τα φυσικά φαινόμενα, και τα φυσικά φαινόμενα στη συνέχεια προσωποποιούνται. Όπως στην αρχαία Ελλάδα, οι θεοί του Δεκαθέου δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσωποποίηση φυσικών φαινομένων. Στη συνέχεια έρχονται οι φιλόσοφοι να δώσουν μια πνευματική διάσταση στη θρησκεία και έχουμε πια την φιλοσοφική θρησκεία και στη συνέχεια εξελίσσεται, βεβαίως έρχεται ο χριστιανισμός, κύριε Μπλάνο, και εκεί αλλάζουν τα πάντα. Αλλά και ο Ιουδαϊσμός όμως ως η προϊστορία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους έδωσε, που είναι η αποκάλυψη του Θεού, έτσι, η αποκάλυψη του Θεού στα μέτρα των δυνατοτήτων της εποχής εκείνης, έρχεται να δώσει μια άλλη αντίληψη για τη θρησκεία, για την θέση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό, για το πώς ο άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Και εδώ θέλω να σταθώ λιγάκι, επιτρέψτε μου να πω το εξής, ότι τελικά οι διάφορες θρησκείες, οι οποίες είναι πολλές, πάρα πολλές, έτσι, και σαν κατηγορίες θα το δούμε στη συνέχεια, τι κάνει η θρησκεία, πάει να γεφυρώσει, και αυτό είναι, φαίνεται ξεκάθαρα, το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Ή στο θείον, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Υπάρχει ένα χάσμα. Αυτό το χάσμα ο άνθρωπος το διαπιστώνει και θέλει να το γεφυρώσει. Και δεν βρίσκει άλλο τρόπο να το γεφυρώσει παρά μονάχα μέσα από την θρησκεία. Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν θρησκείες, τις χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες πάλι θρησκείες, σε φυσικές θρησκείες, αυτές που αντλούν τη θεολογία τους, την κοσμοθεωρία τους και το τελετουργικό τους ακόμη, από την φύση. Έτσι, λατρεύουν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα, τα ποτάμια τους, τα ζώα, τα φυτά κλπ. Και υπάρχουν και οι λεγόμενες θρησκείες εξ αποκαλύψεως, οι θρησκείες εκείνες οι οποίες αντλούν την πίστη τους από την αποκάλυψη του θείου. Έτσι, αυτές είναι οι αποκεκαλυμμένες θρησκείες. Στις φυσικές θρησκείες θα λέγαμε ανήκει ο βουδισμός, ο ινδουισμός, τα ιδωλατρικά θρησκεύματα, ο συντοισμός. Και στις εξαποκαλύψεως θρησκείες ανήκει βεβαίως ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ, που αναφέρονται καταρχήν και στον ένα Θεό. Έχουμε και τις πολυθεϊστικές θρησκείες, άλλη κατηγορία που δέχονται ότι υπάρχουν πολλοί Θεοί. Είναι οι θρησκείες που ανέφερα προηγουμένως. Και υπάρχουν και οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ, που δοξάζουν, πιστεύουν ότι υπάρχει ένας Θεός. Μάλιστα. Τελικά, με όλα αυτά που μας διευκρινίσατε πολύ εύστοχα, ο Χριστιανισμός είναι θρησκεία? Τίθεται το ερώτημα τώρα. Τίθεται το ερώτημα, κύριε Πλάνο, και είναι πάρα πολύ εύστοχη η ερώτησή σας και κέρια, θα έλεγα, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα έτσι μια και έξω, ότι ο Χριστιανισμός είναι κάτι το καινούριο, το διαφορετικό, και θα δούμε γιατί. Ο άνθρωπος... Γιατί είναι πολλοί ότι ισχυρίζονται βεβαίως, ότι ναι, όλες οι θρησκείες λατρεύουν τον ίδιο Θεό. Όχι, θα δούμε τη μεγάλη διαφορά. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Μεταξύ των διαφόρων θρησκειών, των πάμπολων θρησκειών που υπάρχουν και του χριστιανισμού και μάλιστα της Ορθοδοξίας, της Ορθοδοξίας μας, της Δίας μας πίστεως, που είναι και η αυθεντική μορφή του χριστιανισμού. Κύριε Πλάνο, για να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην αρχή της ιστορίας. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, τους πρωτοπλάστους, μέσα στον παράδεισο δεν υπήρχε θρησκεία, γιατί η σχέση των πρωτοπλάστων με τον Θεό ήταν άμεση. Και δεν χρειαζόταν ούτε τελετουργικά να υπάρχουν ούτε τίποτα. Και φαίνεται μέσα από τις διηγήσεις εκεί των τριών πρώτων κεφαλαίων της Γενέσεως, ότι ο άνθρωπος, οι πρωτόπλαστοι είχαν άμεση σχέση με τον Θεό. Όμως όταν επήλθε δυστυχώς το φρικτό και μοιραίο εκείνο γεγονός της πτώσεως, ένα μεγάλο χάσμα έγινε ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχασε τον προσανατολισμό του, έχασε την επαφή του με τον Θεό και άρχισε πια να περιπλανάται μακριά από τον Θεό. Σε σκοτεινούς, βεβαίως, λοιπόν, της κοινωνίας με τον Θεό. Και από τότε, προσέξτε, από τότε έγινε το χάσμα το οποίο ακριβώς, ο άνθρωπος αναζητά τη γεφύρωση. Ακριβώς για να το γεφυρώσει. Αυτό εξηγεί τώρα. Απεγνωσμένα και εξηγείται γιατί ο άνθρωπος άρχισε να δημιουργεί θρησκείες.
Αλλά αυτό, ποτέ είναι, όμως... αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί να κάνουμε λάθος γεφυρώσεις μετά. Βεβαίως. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε, βεβαίως. Και... θα το δούμε στην συνέχεια, θα κάνουμε μια ανωτελεία για να κρατήσουμε και τον κόσμο τώρα που είναι, έχει ανάψει η κουβέντα και είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Μπήκαμε δηλαδή στον πυρήνα της κουβέντας μας. Ακριβώς. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Φαινόμενο της θρησκείας και της αθείας, μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον εκλεκτό καλεσμένο και φίλο μας, τον διακεκριμένο θεολόγο και συγγραφέα, τον κύριο Λάμπρο Σκόντζο. Μόλις η κουβέντα, όπως είπαμε, έχει μπει στο ζουμί της, κύριε Σκόντζο, και ουσιαστικά μελετώντας την έννοια του χριστιανισμού και απαντώντας το ερώτημα εάν τον εντάσσουμε τον χριστιανισμό στον όρο της θρησκείας ή όχι, νομίζω ότι μας δίνεται τη διαφορά να καταλάβουμε έτσι. Γιατί ο χριστιανισμός διαφοροποιείται από τις θρησκείες του κόσμου και πού βρίσκεται αυτή η διαφοροποίηση. Είπαμε προηγουμένως ότι... Δηλαδή η θρησκεία είναι όταν ο άνθρωπος αναζητά έτσι, το, είπατε, το θείο, το είπατε μόνο σας. Έτσι. Ενώ το αντίστροφο για να καταλάβουμε είναι όταν αποκαλύπτεται, ο γι' αυτό ο και ο χριστιανισμός... Στην ουσία δεν είναι θρησκεία. Έτσι κύριε Πλάνο. Άρα, το είπατε εσείς ήδη. Απαντήσατε. Έτσι είναι, ακριβώς η διαφορά αυτή. Εκεί βρίσκεται. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος, όπως είπαμε και προηγουμένως πριν το διάλειμμα, απεκόπη με εθελούσια από την κοινωνία του με το Θεό, την άμεση κοινωνία του με το Θεό, και περιπλανόμενος πια και σκοτισμένο το μυαλό του από την αμαρτία, τη φθορά και την επίρρεια του διαβόλου, έχασε τον προσανατολισμό του και βεβαίως. Ποτέ όμως δεν ξέχασε, κύριε Πλάνο, ότι έχει μια συγγένεια με το Θεό. Δεν την ξέχασε μέσα στον σκοτωσμό του μυαλού του και προσπαθούσε απεγνωσμένα με τις δικές του δυνάμεις να γεφυρώσει αυτό το χάσμα. Και όμως, και οι πατέρες της Εκκλησίας μας το λένε, ο άνθρωπος έχασε τα λεγόμενα δώρα της αρχαίγονης δικαιοσύνης, έχασε τη δυνατότητα να έχει την άμεση επικοινωνία με το Θεό, με την πτώση. Και δημιούργησε λοιπόν υποκατάστατο του Θεού, που είναι οι διάφοροι θεοί των διαφόρων ιδωλατρικών προχριστιανικών θρησκειών και παραχριστιανικών. Μέχρι και σήμερα όμως βλέπουμε ότι ο άνθρωπος τελικά, εκεί παγιδεύεται κιόλας. Παγιδεύεται ότι αναζητά τα υποκατάστατα. Φτιάχνει δικά του εμπνεύσεως πια. Εργαλεία θα λέγαμε, τρόπους να γεφυρώσει το χάσμα με το Θεό. Διότι είτε από άγνοια, είτε από διαστρέβλωση, από αδυναμία, από όλα αυτά, από πνευματική αδυναμία. Στην ουσία δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο άνθρωπος έμφυτα αναζητά το αρχέτυπό του, έτσι. Το έμφυτο υπάρχει στον άνθρωπο αυτή η τάση να θρησκεύει, έτσι υπάρχει, δεν χάθηκε αυτή η τάση, όμως είναι λάθος δρόμος που ακολουθεί ο άνθρωπος να ενωθεί με το Θεό. Ενώ ο σωστός δρόμος είναι το αρχέτυπο. Είναι το αρχέτυπο, ακριβώς. Έτσι λοιπόν βλέπουμε θρησκείες και μάλιστα να δημιουργεί ο άνθρωπος δυστυχώς, κύριε Μπλάνο, αυτό αν ψάξουμε μέσα στα διάφορα θρησκεύματα, θα βρούμε τερατώδεις πολλές φορές συλλήψεις του Θεού, έτσι. Τερατώδεις. Αν θεοί να έχουν ανθρώπινα πάθη, να είναι χειρότεροι ηθικά από τους ανθρώπους οι θεοί, να μην είναι ανθρώπινα, να μην είναι πρότυπα για ηθική εξύψωση του ανθρώπου και ούτω καθεξής. Αυτά υπάρχουν, έτσι. Οι θεοί, λόγω χάρη των αρχαίων λαών, ήταν θηριώδεις, έτσι. Έπρεταν πράξεις θηριωδίας, μεταξύ τους δεν είχαν ηθικούς ενδιασμούς και ούτω καθεξής. Και δεν είναι το παρόντος τώρα να φάμε το χρόνο μας για τέτοια πράγματα. Όμως, κύριε Πλάνο, όπως είπατε και προηγουμένως,
Ενώ απεγνωσμένα ο άνθρωπος προσπαθούσε να ενωθεί με τον Θεό, να φτάσει στον Θεό και δεν μπορούσε. Ο Θεός από άμετρη αγάπη, άλλωστε ο Θεός, ο αληθινός τριαδικός Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ποτέ δεν έπαψε να αγαπά τον άνθρωπο και ως εκχύλισμα της αγάπης του ήταν ακριβώς το να υλοποιήσει το σχέδιο που είχε καταστρώσει ο Θεός προπάντων των αιώνων για να σώσει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν κάνει αυτό τη μεγάλη κίνηση, εφόσον ο άνθρωπος δεν φτάνει να φτάσει στον Θεό, κατεβαίνει ο ίδιος ο Θεός να γίνει άνθρωπος, σαρκώνεται ο Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, γίνεται άνθρωπος και όπως μας λέει ο Μέγας Αθανάσιος, έγινε ο άνθρωπος, ο Θεός άνθρωπος, για να γίνει μέσω του Θεανθρώπου ο άνθρωπος Θεός. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Έτσι, λοιπόν, το σημείο τώρα που μας αναφέρετε, διότι απαντά και στην αμφισβήτηση των διαχρονικά θεών μέχρι και σήμερα, που λένε ότι αν υπάρχει Θεός και έχει διαρριχθεί αυτή η κοινωνία, τότε ο Θεός γιατί δεν αναλαμβάνει να γεφυρώσει αυτός. Ανάλαβε. Λοιπόν, η απάντηση είναι. Και όχι μόνο ανάλαβε. Με τον τρόπο όμως το σωστό, ώστε να μην παραβιάσει την ανθρώπινη ελευθερία. Βεβαίως. Και εδώ ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση, κύριε Μπλάνο, να πω το εξής, ότι δυστυχώς όσοι θέλουν να πολεμούν γενικά τη θρησκεία, βάζουν μέσα στο ίδιο τσουβάλι και τον χριστιανισμό. Και μάλιστα εδώ είναι το αυτό που μας λυπεί ιδιαίτερα, ότι δεν παρουσιάζονται τα 99,99 θετικά στοιχεία που ο χριστιανισμός προσέφερε, τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ανθρωπότητα, αλλά όμως κάποιες κακές υπηρεσίες που προσέφεραν μέλη της Εκκλησίας, αιρέσεις κλπ. Κλπ. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Αυτά λαβαίνουν υπόψη τους και τσοβαλιάζουν και τον χριστιανισμό μέσα στις θρησκείες. Και παραπλανούν και τους λένε ανθρώπους. Ότι η θρησκεία είναι κακή για τον άνθρωπο. Βεβαίως, μέχρι να μην αδικούμε εντελώς και τους αθεϊστές, κύριε Μπλάνο, οι θρησκείες του κόσμου ως απάβγασμα, όπως είπαμε προηγουμένως, του σκοτασμού που υπήρχε στην ανθρώπινη διάνοια, του ανθρώπου που ήταν μακριά από τον Θεό, υπάρχουν θρησκείες οι οποίες έχουν και αρνητικά, πάρα πολύ αρνητικά στοιχεία, έτσι, δεν το συζητάμε. Όμως, ας ψάξουν αυτοί που ψάχνουν πραγματικά και θέλουν να ψάξουν πού υπάρχει η αλήθεια και ιδιαίτερα μέσα στον χριστιανισμό, όπως είπαμε, γιατί ο χριστιανισμός είναι η αποκάλυψη του Θεού και δεν είναι θρησκεία με την έννοια που ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Θα ήθελα να πω το εξής εδώ, ότι εμείς σαν θεολόγοι, τι λέμε, ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία και την εντάσσουμε εντελώς συμβατικά και την ονομάζουμε θρησκεία. Ο όρος θρησκεία, προσέξτε, για να ορίζει την πίστη μας, δεν υπάρχει πουθενά στην Καινή Διαθήκη. Πουθενά δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα χωρίο μονάχα στην Καθολική Επιστολή του Ιακώβου, που αναφέρεται εκεί ως ένα είδος θρησκείας η αγαθοεργία. Αλλά όμως δεν ορίζει ο Απόστολος Ιάκωβος τον χριστιανισμό θρησκεία. Τι είναι λοιπόν ο χριστιανισμός? Είναι η καινή κτήση. Είναι ο καινούριος κόσμος του Θεού. Η καινούρια πραγματικότητα, κύριε Μπλάνο, στον κόσμο είναι η επιγής, προσέξτε, βασιλεία του Θεού. Εξελισσόμενη φυσικά και μέχρι την τελείωση. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Στον αντίποδα τώρα, για να έρθουμε και στην αθεία, στον αντίποδα της θρησκείας ως φαινομένου, είπαμε ότι είναι η αθεία. Η οποία θα θέλαμε να την ορίσουμε και ως έννοια, αλλά να δούμε και λίγο την προέλευσή της ιστορικά. Δηλαδή προϋπήρχε από την αρχαιότητα και η αθεία. Και πώς εκφράστηκε από τότε μέχρι σήμερα. Ναι, κύριε Μπλάνο, ναι. Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ορισμένα ιστορικά στοιχεία και για την εμφάνιση της αθείας μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας και των θρησκειών. Θα ήθελα να πω το εξής όμως, ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο δεν μπορούμε να ορίσουμε και την θρησκεία ως ορισμό, δεν μπορούμε να ορίσουμε και την αθεία. Γιατί? Γιατί υπάρχει καταρχήν, υπάρχουν δύο κατηγορίες μέσα στην, υποκατηγορίες τα λέγαμε, στο φαινόμενο της αθείας. Είναι η λεγόμενη πρακτική αθεία και η θεωρητική αθεία. Τι σημαίνουν αυτοί οι δύο οι όροι? Η πρακτική αθεία είναι και αυτή που έχει τους περισσότερους οπαδούς, τα λέγαμε. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται να ψάξουν για το Θεό και απλά τον αρνούνται γιατί δεν τους ενδιαφέρει ο Θεός. Και αυτή είναι, ξέρετε, ο περισσότερο κόσμο, ο οποίο κοιτάζει τη δουλειά του, κοιτάζει τι επιχειρήσει του, το ένα, το άλλο. Λοιπόν, τι δεν ενδιαφέρεται, δεν εκκλησιάζεται, δεν κάνει προσευχή, δεν. Λοιπόν, ζει μια ζωή, θα λέγαμε, πρακτικά αθέου. Όμω υπάρχει και ο θεωρητικό
θεϊσμός, που εκεί πια είναι ιδεολογία, είναι οι μαχητικοί εκείνοι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται να καταρρύψουν την έννοια της θρησκείας και την πίστη στον Θεό, στους ανθρώπους που θρησκεύουν. Και θα μπορούσαμε έτσι να δώσουμε. Στηρίζονται πάνω σε ένα ιδεολογικό υπόβαθρο. Σε ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, το οποίο και αυτό είναι εξελισσόμενο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Βέβαια, στην αρχαιότητα, κύριε Μπλάνο, ήταν πολύ σπάνιο το φαινόμενο που να μην υπάρχουν, να μην λατρεύουν οι άνθρωποι το θείον ή του θεού στην εποχή εκείνη. Μάλιστα, άθεος στην εποχή εκείνη ήταν αυτός που δεν λάτρευε τους θεούς, που δεν δεχόταν τους θεούς. Και αυτοί ήταν οι σοφιστές, οι επικούροι, διάφοροι άλλοι φιλόσοφοι. Αυτοί είχαν συνείδηση ότι δεν αποδέχονται οτιδήποτε υπερβατό. Κυρίως, προσέξτε, είναι και μια άλλη κατηγορία πάλι στον αθεισμό, ξέχασα να το πω, είναι ο αγνωστικισμός. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λέει, εφόσον δεν μπορώ να αποδείξω ότι υπάρχει Θεός, δεν ασχολούμαι με το Θεό. Δεν ασχολούμαι απλά. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Αυτοί είναι οι αγνωστικιστές. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία μέσα στον αθεϊσμό. Αλλά όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Για εμάς, είπαμε και προηγουμένως, για εμείς δεν ψάχνουμε να βρούμε το Θεό. Ο Θεός μας αυτό αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του. Δεν αποδεικνύεται με μαθηματικά. Δεν αποδεικνύει ο Θεός. Μα αν αποδεικνύονταν ο Θεός, κύριε Μπλάνο, τότε δεν θα ήταν. Θα είχε παραβιάσει και την ελευθερία. Δεν θα ήταν Θεός. Και θα είχε παραβιάσει και την ελευθερία τη δική μας. Αλλά δεν θα ήταν Θεός, γιατί ο Θεός είναι. Δεν μπορεί να οριστεί ο Θεός. Είναι ακαθόριστος, είναι υπερούσιος. Έτσι. Είναι πέρα και πάνω από τις ανθρώπινες δυνατότητες ο Θεός να οριστεί. Αλλά όμως, και εδώ αξίζει να το πούμε, να μην τον λησμονήσουμε, οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα ο μεγάλος και ο πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Μεγάλος Βασίλειος παλιότερα και οι άλλοι πατέρες, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, είπαν, μας είναι εντελώς άγνωστος ο Θεός. Βεβαίως ως προς την ουσία ο Θεός είναι άγνωστος και απρόσιτος στον άνθρωπο, αλλά όμως ο Θεός ευδόκησε να μας είναι γνωστές Του οι άκτιστες Του ενέργειες. Και γνωρίζουμε λοιπόν τις ενέργειες Του, τα αποτελέσματα των ακτίστων ενεργειών του Θεού στον κόσμο, μας είναι αυτά γνωστά και αυτά γνωρίζουμε, κύριε Μπλάνο. Σε αντίθεση βεβαίως με την δυτική χριστιανοσύνη, τον δυτικό χριστιανισμό που παρεκτράπει από τον 11ο αιώνα και μετά σε φρικτές αιρέσεις και κακοδοξίες, πήγαν να γνωρίσουν οι δυτικοί το Θεό με το μυαλό, είναι η λεγόμενη σχολαστική θεολογία των σχολαστικών, του Θωμά Ακινάτη και των άλλων εκεί σχολαστικών, και φτάσανε στο σημείο να ορίσουν το Θεό, αλλά όμως αυτός ο Θεός που ορίσανε, και αυτοί αρνηθήκαν, ξέρετε, και τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Λέτε, ήταν εκτιστές ενέργειες του Θεού. Ναι, γιατί λοιπόν, όπως είπατε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Προσπαθούσαν με το μυαλό να το ορίσουν. Ακριβώς με το μυαλό. Και εδώ έρχομαι, και είναι κέριο αυτό το σημείο που θα, επισημάνω τώρα. Έφτασαν λοιπόν σε απίστευτες περιγραφές του Θεού, οι οποίες αργότερα, προσέξτε, τις αμφισβητήθηκαν. Έπλασαν έναν είδωλο Θεό στη Δύση. Ο Θεός της Δύσης, δυστυχώς, κύριε Μπλάνο, είναι ένα είδωλο, δεν είναι ο πραγματικός Θεός, ο Θεός της Ορθοδοξίας μας. Και έρχονται οι αθεϊστές του διαφωτισμού και αργότερα και αμφισβητούν τι, αυτό τον είδωλο Θεό. Έρχεται ο Νίτσε Λογουχάρη, ο μεγάλος κατά τα άλλα, εκείνος γερμανός φιλόσοφος στα τέλη του 19ου αιώνα, να πει τι, ότι ο Θεός πέθανε. Δεν πέθανε βεβαίως ο πραγματικός Θεός, αλλά η λαθεμένη εικόνα των σχολαστικών της Δύσης που είχαν ορίσει το Θεό. Ένα Θεό δηλαδή μπαμπούλα, ένα Θεό ο οποίος δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να καταγράφει ανθρώπινες αμαρτίες και να τιμωρεί και να περιμένει να ικανοποιηθεί από την τιμωρία των ανθρώπων που παρέβηκαν τους νόμους του. Ένας τέτοιος Θεός δεν υπάρχει, ένας τέτοιος Θεός είναι άγνωστος στην ορθοδοξία μας. Αυτός ο Θεός είδωλο, όπως είπατε, έκανε ζημιά. Βεβαίως. Αυτόν τον Θεό αρνήθηκε. Δημιούργησε μάλλον και την αθεία της Δύσης. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Μπλάνο. Και ο διαφωτισμός που αναφερθήκατε, ο οποίος δημιούργησε και ένα επιστημονικό μανδύα στην έννοια της αθείας. Όταν βγήκε από το Μεσαίωνα, και έχουμε την αναγέννηση και αργότερα τον διαφωτισμό. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος που ξύπνησε και αποδεσμεύτηκε από την παπική λεγόμενη Εκκλησία και από τις στρατώδεις και έτσι δογματικές παρεκτροπές. Λοιπόν, και λέει ότι αυτά δεν ευσταθούν, δεν τα δέχομαι. Και γίνεται και χτυπάει την Εκκλησία, στην ουσία βέβαια χτυπάει το Βατικανό έτσι, και την Δυτική Εκκλησία, η οποία είχε, μια κοσμική... είχε βγει έξω από την Εκκλησία. Δεν είναι Εκκλησία. Κοσμική εξουσία. Έτσι, βγήκε έξω από την Εκκλησία. Απεκόπη από την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι μόνο η Ορθοδοξία μας, κύριε Μπλάνο, έτσι.
Κατά ψέματα, δεν ξέρω κάποιοι όσοι το δέχονται. Αυτή είναι η επίσημη γραμμή της Ορθοδοξίας μας. Λοιπόν, και έρχεται ο αθεϊσμός να πει ότι αυτός ο Θεός δεν τον δέχομαι, αυτές τις πρακτικές που εφάρμοσε η λεγόμενη Παπική Εκκλησία, δηλαδή την Ιερά Εξέταση, την παγκόσμια κυριαρχία του Πάπα, το αλάθητο και το πρωτείο του Πάπα και όλες αυτές τις αυθαιρεσίες, ο φεουδαρχισμός και όλο αυτό το σύστημα που υπέφερε πραγματικά η Ευρώπη, ο Ευρωπαίος άνθρωπος, έρχεται να το αποτινάξει από πάνω του. Και αποτινάσσοντας αυτό το σύστημα, αποτινάσει και τη γενεσιουργό αιτία της κακοδαιμονίας του, που είναι η λαθεμένη αντίληψη περί Θεού, το είδωλο περί Θεού του δυτικού ανθρώπου. Και μετά δημιουργήθηκαν και άλλα, θα λέγαμε, προβληματικά συστήματα, όπως και ιδεολογίες. Μιλήστε μας λίγο για τη μαξιστική πλευρά του αθεϊσμού. Βεβαίως, έχει ενδιαφέρον. Γιατί αυτή προσέγγισε όχι μόνο το θρησκευτικό κομμάτι, αλλά και κοινωνικά και οικονομικά. Σε πολιτικό επίπεδο εφάρμοσε η μαρξιστική ιδεολογία, θα το δούμε, εφάρμοσε σε πολιτικό επίπεδο την αθεία και την επέβαλε. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Θέλω να πω το εξής, ότι ο διαφωτισμός, ο οποίος τι έκανε, καταρχήν θεοποίησε το ανθρώπινο μυαλό, καταρχήν έτσι. Από εκεί ξεκινάμε, ότι ο Θεός τελικά είναι το ανθρώπινο μυαλό. Και μάλιστα στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης, που έχουμε και τις μεγάλες εκαθαρίσεις εκεί, και τα μεγάλα εγκλήματα και τις γκυλοτίνες εκεί που χτυπάγαν, που κόβανε κεφάλια, έτσι, οι επαναστάτες, έφτιαξαν και μια θρησκεία. Προσέξτε, μια θρησκεία η οποία βέβαια δεν είχε ζωή, ήταν θνησιγενής από την εμφάνισή της, την θρησκεία της λογικής. Έτσι την ονόμασαν. Και θεοποίησαν το ανθρώπινο μυαλό. Και μαζί με το ανθρώπινο μυαλό θεοποίησαν και την επιστήμη και μάλιστα επένδυσαν στην επιστήμη, ότι τελικά τον παράδεισο που επαγγέλλεται η θρησκεία και δεν τον έφερε ακόμη στον κόσμο, θα τον φέρει η επιστήμη. Αυτά έλεγαν. Φαίνεται ότι και οι πιο σπουδαίοι άθεοι τελικά, μέχρι και τις μέρες μας, και αυτοί κάποιον θεών φτιάχνουν ως υποκατάστατο. Ακριβώς. Μάλλον και αυτοί δεν είναι άθεοι τελικά. Δεν είναι άθεοι. Απλώς είναι, όπως είπαμε, και έχει σημασία αυτό. Ακριβώς, υποκατάστατα. Υποκατάστατα. Έτσι, το ανθρώπινο μυαλό καταρχήν, η επιστήμη. Γιατί και οι μαρξιστές στην ουσία γνώσεις, βγάλανε τον Χριστό από την άκρη. Λοιπόν, φτάνω στους μαρξιστές. Και θεοποίησαν την ιδεολογία. Ο μαρξισμός δεν είναι τίποτε άλλο, κύριε Μπλάνο, παρά η άλλη όψη του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Είναι η τέκνο του ευρωπαϊκού διαφωτισμού που στηρίζεται, προσέξτε, στον ηλισμό. Να το πούμε αυτό, ότι ο ηλισμός είναι πατέρας και του καπιταλισμού και του μαρξισμού. Είναι οι δύο όψεις, προσέξτε, του ιδίου νομίσματος. Και γι' αυτό λοιπόν χρεοκοπήσανε και οι δύο αυτές οι ιδεολογίες και σήμερα οι άνθρωποι δεν ξέρουν πού να απαντιάσουν. Έτσι. Χρεοκοπήσανε. Και ο καπιταλισμός και ο μαρξισμός χρεοκοπήσανε οι χρεοκοπημένες ιδεολογίες. Γιατί ακριβώς στηρίζονταν, προσέξτε, στον ηλισμό. Απέκοψαν, άδειασαν την ανθρώπινη ψυχή από την πληρότητα. Που και τη χάρη του Θεού, που ο Θεός πληρώνει τον άνθρωπο, γεμίζει τον άνθρωπο, και τον γέμισαν τι, με προσδοκίες υλικού χαρακτήρα. Μάλιστα. Και μας είπαν, αν διαβάσει κανείς τα έργα του Μάρξ και των άλλων ιδεολόγων εκεί και θεωρητικών του μαρξισμού, θα μας πει ότι η θρησκεία είναι το όπιο των λαών, έτσι, ένα κλασικό έτσι δίδαγμα. Βεβαίως δεν μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Όχι, βέβαια. Διότι μέσα από τη λογική που έχουν, όπως είπατε, αδειάσει την ψυχή με το ζόρι, ότι δεν υπάρχει, όπως είπαμε, η διάσταση, η ψυχή mm-hmm. ως υπόσταση Ακριβώς. ανθρώπινη, με το ζόρι λοιπόν προσπαθούν να πείσουν στους ανθρώπους ότι εφόσον δεν υπάρχει τίποτα το ναι. υπερβατό. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς αυτό έτσι. Θέλω. Ο ηλισμός αυτό λέει, ότι τελικά πέρα από τα. Ό,τι αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας, δηλαδή τον υλικό κόσμο, δεν υπάρχει υπερβατικός κόσμος. Και μετά προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει πνευματικός κόσμος, δεν υπάρχει τίποτα έτσι. Και στο τέλος προσπαθούν να πείσουν τους κακόμοιρους, τους ταλέπορους ανθρώπους και σήμερα, ότι άρα ο άνθρωπος είναι απλώς ένα εξελιγμένο ζώο και αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο σανό, όπως έλεγε ένας. Δηλαδή μέχρι εκεί τελειώνει. Σανό, μέχρι τελειώνει εκεί το. Θρέφουν τον άνθρωπο και η προσδοκία του και ο αγώνα του. Αυτό προσδοκούσε να κάνει καλύτερη τη ζωή του ανθρώπου, να θρέψει τον άνθρωπο, να τον κάνει ξεκούραστο για να βρουν τα σκουλίκια στον τάφο. Και γιατί και κατέληγε ο άνθρωπο να βρουν τροφή, έτσι, τα σκουλίκια περισσότερη και ποιοτικότερη τροφή. Γι' αυτό όλε αυτέ οι ιδεολογίε δεν έχουν να πούνε τίποτα μετά τον τάφο. Δεν έχουν να πούνε τίποτα. Τίποτα δεν έχουν να πούνε μετά τον τάφο. Μα και αυτό μέσα από την ιστορία και ιδιαίτερα τον 20ο αιώνα, κύριε Μπλάνο, που εφαρμόστηκε ως πολιτική πια ο μαρξισμός της Ανατολική Ευρώπη και αλλού και όπου εφαρμόστηκε δεν αρκέστηκε απλά στο να μιλάει εναντίον της θρησκείας αλλά και επέβαλε την αθεία. Υπάρχουν χώρες όπως λόγω χάρη η Αλβανία
από το 1967 μέχρι το 1900. Ένα από τα πιο στιγνά καθεστώτα. Αυτός ο οποίος κατήρησε διανόμου τη θρησκεία. Σήμερα στη Βόρεια Κορέα. Το ίδιο. Και το στιγνό εκείνο καθεστώ, το μαρξιστικό καθεστώς εκεί. Απαγορεύεται κάθε θρησκευτική εκδήλωση. Μα είναι δυνατόν με απαγορεύσεις, με νόμους να απαγορεύσεις, να γεμίσει ο άνθρωπος την ψυχή του με το Θεό, με ανώτερα ιδανικά. Λοιπόν, και βέβαια αυτά είναι γεγονότα πια και δεν αμφισβητούνται. Υπήρξαν διωγμοί, τεράστια διωγμή. Σοβιετική Ένωση. Εκατομμύρια πιστοί, εκατομμύρια μάλιστα. Δεν είναι, πιθανόν να μην είναι υπερβολικό αυτό. Μόνο το βίο, το βίο και πολιτεία του Αγίου Λουκά. Λουκά του Επισκόπου Συμφεροπόλεως. Επισκόπου Συμφεροπόλεως. Λοιπόν, ένα διακεκριμένο. Κανεί θα το προτείναμε να βρει. Υπάρχουν αρκετά βιβλία να διαβάσει. Θα δει πώς οι μαρξιστές αντιμετωπίζανε την θρησκεία, πώς αντιμετωπίζανε τους θρησκευόμενους ανθρώπους. Μου είχε κάνει εντύπωση, κύριε Σκότζο, και θα το αναφέρω προς ωφέλεια και οικοδομή, ένα περιστατικό στη Σοβιετική Ρωσία, επί μαρξιστικού καθεστώτος. Είχε πάει εκεί ο πολιτικός, ο επόπτης, προσπαθώ τώρα να θυμηθώ, μου διαφεύγει ο όρος, αυτός που καθοδηγούσε, ο καθοδηγητής στην περιοχή που ήταν με διεταγμένη υπηρεσία και να τους προσπαθούσε να τους κάνει ένα μάθημα, να τους επιβάλλει την έννοια ότι δεν υπάρχει Θεός, Χριστός κλπ. Οπότε είχαν αναγκάσει τον κόσμο να μαζευτεί για να τον ακούσει. Οπότε συμφωνείτε, λέει, στο τέλος, έχετε να πείτε τίποτα μετά από όλα αυτά. Και σηκώνεται ένας γεροντάκος και λέει αυτό. «Χριστός Ανέστη». Έτσι. Και άρχισε να χειροκροτούσε όλο το, όλο το ακροατήριο. Αυτό ήταν πάρα πολύ. Ναι. Αυτές είναι ιστορίες αληθινές. Δεν είναι παραμύθια. Αυτά, τώρα, δεν είναι, που δείχνουν ότι δεν μπορείς, όπως είπατε, να βγάλει κανείς με το ζόρι και να διάσει την ψυχή. Είναι μια πραγματικότητα, μια οντολογική κατάσταση. Γι' αυτό υπάρχει και η έμφυτη τάση. Όμως πριν κλείσουμε, και στη σημερινή εποχή υπάρχει και ο σύγχρονος αθεϊσμός. Γιατί μπορεί να κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός στην πράξη με όλα αυτά που έλεγε τις θεωρίες του. Ναι. Αλλά εδώ βλέπουμε όμως ότι έχουμε θρησκείες αθέων. Λοιπόν, τρελά πράγματα και παράδοξα. Θα αναφερθούμε, έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουν οι αγαπητοί μας τηλεθεατές. Πού πάμε τελικά, τι θα γίνει, και να δούμε λίγο και το μήνυμα. Δηλαδή, τι πρέπει να μείνει στους τηλεθεατές συζητώντας σήμερα για τη θρησκεία. Κατά πόσο τελικά είναι απαραίτητη και για τον σύγχρονο άνθρωπο. Δηλαδή, δίνει απαντήσεις. Ιδιαίτερα η πίστη μας, και αυτό μας ενδιαφέρει, στον αληθινό τριαδικό Θεό, μπορεί να μας λυτρώσει και στα κοινωνικά αλλά και σαν πρόσωπο. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Κύριε Πλάνο, καλά το είπατε, στα τέλη του 20ου αιώνα, γύρω και στο 1990, κατέρευσε ως χάρτινος πύργος ολόκληρο το μαρξιστικό κατεστημένο παγκοσμίως στην Ανατολική Ευρώπη. Και εκεί που οι διάφορες θρησκείες, και εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία στην Ρωσία και στην Αλβανία και στις άλλες χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, διώκοντο απεινώς οι άνθρωποι εκεί, και ως εκλείπηκα, απλώς εκλειπέτωσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι φαινόταν παντοδύναμοι μέχρι τη στιγμή που κατέρεαν, έρχεται λοιπόν, αυτοί αφανίστηκαν και ο Χριστός πια σε αυτές τις χώρες βασιλεύει, η Εκκλησία μας είναι ακμάζουσα και στη Ρωσία και στις άλλες χώρες αυτές, και είδαν οι άνθρωποι το φως του αληθινό ξανά, γέμισαν οι εκκλησίες, και μπορούμε να πούμε ότι εμείς εδώ που είχαμε την ελευθερία και λοιπά, είμαστε χλιαροί, ενώ στις χώρες αυτές οι αδελφοί μας εκεί, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μας δείχνουν το δρόμο να ακολουθούμε την Ορθοδοξία μας και να πιστεύουμε στο Θεό. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ότι ο Θεός είναι αληθινός, υπάρχει. Το ότι κατέρευσε εκεί αυτό η αθεία και όλο αυτό το σύστημα ως χάρτινος πύργος και βασιλεύει ο Χριστός στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό λοιπόν, αλλά σήμερα όμως υπάρχουν και αμετανόητοι, όπως είπαμε, αθειστές. Ήδη στην Αγγλία πριν από ένα χρόνο περίπου ιδρύθηκε, όπως είπαμε, και η Εκκλησία των Αθεϊστών. Μια τραγικό. Τραγικό. Και μάλιστα γίνεται η συνέλευση ημέρα Κυριακή. Τυχαίο. Μέσα στην πήραν τα τελετουργικά οι άνθρωποι αυτοί της αγγλικανικής λεγόμενης Εκκλησίας. Ανάγνωση Ευαγγελίου, κήρυγμα,
φαγωπότη μετά, όπως έχουμε το αντίδωρο που δίνουμε εμείς. Έτσι. Αλλά όπως συνέβη και το απροσδόκητο. Όπως οι θρησκείες έχουν και τα σχίσματά τους και εκεί έχουμε σχίσμα. Υπήρξε σχίσμα. Κάποιος εκεί λέει ότι αυτό, σε αυτό δεν συμφωνώ εγώ. Λοιπόν, και έκαμε δική του εκκλησία. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι, θα λέγαμε, κομικά εκ πρώτης όψεως, όμως το βάθος φανερώνει μια τραγωδία. Την τραγωδία του σύγχρονου ανθρώπου. Στην Αμερική έχουμε, υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα, η Ένωση Αθέων της Αμερικής των ΗΠΑ. Είναι μια πολύ μεγάλη έτσι, και δυνατή οργάνωση. Κάνει, πασχίζει εκεί για να πείσει τους Αμερικανούς να απαρνηθούν την πίστη τους στο Θεό. Με αγοράζει διαφημίσεις, γιγαντοαφίσεις στους δρόμους. Πασχίζει να κάνει πολύ έτσι. Διαμαρτυρήθηκε, ξέρετε, επειδή έστεισαν κάποιοι χριστιανοί στον τόπο των δίδυμων πύργων, έστεισαν ένα σιδερένιο σταυρό. Και διαμαρτυρήθηκαν και λέει αυτός πρέπει να κατέβει από εκεί, λέει όταν τον βλέπουμε αρρωσταίνουμε. Προσέξτε. Αρρωσταίνανε που βλέπαν το σταυρό. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις που για μας που ξέρουμε και μελετήσαμε την ψυχολογία του αθέου, μπορούμε να δούμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι έχουν ανάγκη όχι απλά σωτηρίας, άμεσης λύτρωσης. Άμεσης λύτρωσης. Και θα έλεγα και το άλλο, κύριε Μπλάνο. Γιατί αγωνίζονται με τέτοιο πάθος να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει Θεός. Να μας αφήσουν την πίστη μας. Δεν είναι ένα κόμπλεξ και μόνο που ασχολούνται. Και μόνο που ασχολούνται και προσπαθούν και γράφουν βιβλία και υπαγράφουν διαφημίσεις στο μετρό της Νέας Υόρκης και εδώ και εκεί. Έτσι. Και στο σελίδες τους γράφουν και ξαναγράφουν. Μάλλον επιβεβαιώνουν και αυτοί τελικά και γίνονται και αυτοί όργανα του Θεού γίνονται τελικά. Επιβεβαιώνουν εκ του αντιθέτου ότι τελικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έχουν μεγάλο πρόβλημα με τη θρησκεία. Και τι απαντάει ο Τριαδικός Θεός, η πίστη δικιά μας τελικά γίνοντας στον άνθρωπο ως πρόσωπο και ως κοινωνία, κατά πόσο πραγματικά λυτρώνει και κατά πόσο πραγματικά έχει μία επίδραση σωτήρια και θετική. Ήθελα να πω το εξής, ότι αυτά δεν το λέω εγώ, το γράφουν μεγάλοι επιστήμονες. Αν ρίξουμε μια ματιά μέσα στις βιογραφίες των μεγαλύτερων ανδρών και γυναικών, των μεγάλων επιστημόνων και επιφανών ανθρώπων της ιστορίας, στο σύνολό τους, κύριε Μπλάνο, σχεδόν στο σύνολό τους, ήταν πιστοί άνθρωποι. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Θέλετε τον Νεύτωνα, θέλετε τον Λαβουαζιέ, θέλετε τους Πασκάλ, τους μεγάλους επιστήμονες. Λοιπόν, η θρησκεία δημιουργεί πολιτισμό. Τα μεγαλύτερα, τα κορυφαία λογοτεχνικά έργα στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας είναι θρησκευτικά. Οι Βέδες των Ινδουιστών, τα ομηρικά έπι, η Αγία Γραφή, ακόμα και το Κοράνι, τα μεγάλα αυτά, κορυφαία θα λέγαμε έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, η ζωγραφική, η τέχνη. Η θρησκεία λοιπόν γεννά πολιτισμό. Μπορείτε να μου φέρετε ένα παράδειγμα ενός αθεϊστή που να συνέβαλε με τον δικό του τρόπο στον πολιτισμό. Να υπάρχει ένα έργο πολιτισμού αθέου. Αθεϊσμού. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα, στη σημερινή εποχή, τι ρόλο παίζει η θρησκεία. Κύριε Μπλάνο, είναι λιγάκι το σύνθετη απάντηση που θα απαντήσω. Λοιπόν, γιατί όπως είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, σήμερα είναι, οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια πνευματική σύγχυση. Πολλές θρησκείες υπάρχουν, θρησκείες οι οποίες πολλές φορές είναι παραθρησκείες και εκεί υπάρχει το πρόβλημα, στις παραθρησκείες. Που άνθρωποι εμπλέκονται σε σέκτες και σε καταστροφικές λατρείες και υπάρχει πρόβλημα και εκεί μπορούμε να πούμε ότι έχουν δίκιο οι άθεοι. Έτσι, οι σέκτες δημιουργούν ανθρώπινα δράματα, σίγουρα. Όμως θα πρέπει εμείς να έχουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί στραμμένο το βλέμμα μας προς τον Ιησού Χριστό, τον σαρκωμένο Θεό μας. Έχουμε την αληθινή πίστη. Η πίστη μας στον Χριστό μας δίνει αισιοδοξία να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της ζωής, τις αντιξοότητες, γιατί ο Χριστός μας ήρθε στον κόσμο, μας έσωσε από την φθορά και το θάνατο και το διάβολο και νίκησε τον θάνατό μας με το δικό του θάνατο. Και τελειώνω με τούτο, κύριε Μπλάνο, με ένα σαν ανέκδοτο που είχα διαβάσει κάπου, ότι στο τέλος της ζωής του, στην επιθανάτια κλίνη, πολλοί μετάνιωσαν που δεν ήταν χριστιανοί και κανένας δεν μετάνιωσε που έζησε ως χριστιανός. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα κλείσουμε με αυτό πραγματικά. Το τελευταίο που είπατε ήταν πάρα πολύ πετυχημένο. Εγώ θα πω ότι το Τριαδικό Θεό που είναι αλήθεια, είμαστε βαπτισμένοι, είμαστε και έχουμε αυτό το διαβατήριο. Από εκεί και πέρα
ας κρατήσουμε ότι έξω από την αλήθεια δεν υπάρχει αλήθεια. Δεν γίνεται. Έτσι. Μία είναι η αλήθεια. Να είστε καλά. Γεια σας.